Άννα, μια φωτογραφία από την πρώτη σου μέρα στον νηπιαγωγείο. Όπως και τα άλλα παιδιά, ήσουν πολύ περήφανη, αλλά και λίγο συγκινημένη. Έκλαιγε δηλαδή? Όχι, αλλά πιθανώς θα ήθελε. Πρέπει να ξέρετε πως από την αρχή της ζωής μας, αν θέλουμε να μεγαλώσουμε, χρειάζεται να αποχωριστούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και αυτό συχνά μας κάνει θλιμμένους. Η ζωή σε όλα τα ζωντανά πλάσματα εξελίσσεται αργά. Είτε πρόκειται για έναν καρπό, είτε για ένα ζώο, είτε για έναν άνθρωπο, όλα συμβαίνουν λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο. Από τη στιγμή της γέννησης και ακόμη πιο πριν, μέσα στην κοιλιά της μητέρας μας, δεν πάβουμε ποτέ να μεταμορφωνόμαστε. Αυτή η εξέλιξη πραγματοποιείται με πολύ αργό τρόπο, αλλά μερικές φορές είναι πιο γρήγορη. Το σώμα μας δεν πάβει ποτέ να αλλάζει και να αναπτύσσεται και να οριμάζει. Έτσι είναι η ζωή. Για όλους μας είναι το ίδιο. Λόγου χάρη εσύ, νεαρέ μου, όπως και η εξαδέλφη σου, πολύ γρήγορα θα έχεις να ζήσεις μεγάλες μεταμορφώσεις στο σώμα σου. Σύντομα ίσως θα έχεις δυσάρεστα σπυράκια στο πρόσωπό σου. Το ίδιο θα συμβεί και με σένα, Άννα. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το τυπικό γνώρισμα της ηλικίας σας. Αλλά δεν θυδερκέσαι πολύ. Η φωνή σου θα αλλάξει και αυτή. Όλα αυτά λέγονται ανάπτυξη. Η έξοδος από την παιδική ηλικία δεν είναι πάντοτε διασκεδαστική. Συχνά αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει. Ξαφνικά δεν αναγνωρίζουμε το σώμα μας. Έχουμε την εντύπωση ότι κάτι στραβό συμβαίνει με τον εαυτό μας και όμως απλούστατα μεγαλώνουμε. Η εμπειρία είναι συναρπαστική. Περιέχει όμως και φόβο. Είναι η αρχή της μεγάλης περιπέτειας της ζωής. Είναι η στιγμή όπου τα παιδιά δεν κατορθώνουν πάντοτε να καταλάβουν τους γονείς τους. Και οι γονείς δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τους. Οι δυσκολίες είναι κοινές και γενικά δεν διαρκούν πολύ καιρό. Ήδη είναι επίσης στιγμή όπου μερικές φορές έχουμε την επιθυμία να μείνουμε μόνοι. Είναι η στιγμή όπου αρχίζουμε να κρυφοκοιτάμε τα κορίτσια και τα κορίτσια να παρατηρούν κρυφά τα αγόρια.